Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η επικαιρότητα με άλλο μάτι και σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο έναν πολύ γνωστό σας μετεωρολόγο. Τον έχετε δει όλοι σίγουρα στην τηλεόραση, τον κύριο Τάσο Αρνιακό. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ήρθατε με αφορμή μια εκδήλωση, προσκεκλημένος δηλαδή, της μαθητικής στέγης Καρδαμήλων ή του σπιτιού της Μαρίας για κάποιες διαλέξεις και μάλιστα σε παιδιά. Ναι. Έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο. Γιατί ήρθανε και μεγάλοι άνθρωποι, ιδιαίτερα στη δεύτερη. Στη πρώτη ήταν για παιδιά, γυμνασίου κυρίως, αλλά και πάλι και εκεί είχαν έρθει κάποιοι κάτοικοι για να, κυρίως για να με δουν, όχι τόσο πολύ για να με ακούσουν και να με γνωρίσουν. Α, λέτε, για να σας δουν περισσότερο. Προφανώς. Τώρα, τι να τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η μετεωρολογία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν το ενδιαφέρον ζωηρό και με τις ερωτήσεις, αλλά και τις φιλόφρονες προτάσεις με ενθουσίασαν. Πρώτη φορά στα Καρδάμηλα? Όχι, δεύτερη φορά. Και εδώ οφείλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Τσάκος και κυρίως τον καπτάν Παναγιώτη Τσάκο και την στέγη της, το σπίτι της Μαρίας, που για δεύτερη φορά με εμπιστεύεται να ενημερώσω τους μαθητές που κατοικούν εκεί στο σπίτι της Μαρίας, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία των Καρδαμήλων, στα μετεωρολογικά μυστικά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τους έμαθα βασικές μετεωρολογικές έννοιες, την το βαρομετρικό χαμηλό, την το βαρομετρικό υψηλό, τα μέτωπα, το ψυχρό, το θερμό μέτωπο. Τους είπα μερικά μυστικά για να μπορούν να προβλέπουν τον καιρό, βλέποντας τα σύννεφα ή βλέποντας τον ήλιο, το φεγγάρι. Όπως κάναμε και παλιότερα, έτσι. Όπως κάναμε και παλιότερα, χωρίς όργανα και μετρήσεις και με τον καθαρό ουρανό και την καθαρή ατμόσφαιρα της περιοχής, αυτό είναι πάρα πολύ καλύτερο. Κύριε Αρνιακέ, πόσα χρόνια ασχολείστε με τη μετεωρολογία? Με τη μετεωρολογία ασχολούμαι 35 χρόνια. 35 χρόνια, και που πήρα και σύνταξη βέβαια από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 12 χρόνια είμαι μετεωρολόγος στον Αντένα. Μάλιστα. Από εκεί βέβαια έχετε γίνει ιδιαίτερα γνωστός, αλλά σε αυτά τα 35 χρόνια φαντάζομαι έχετε δει την επιστήμη σας να εξελίσσεται. Ναι, βέβαια. Έτσι, δηλαδή αλλιώς θα ξεκινήσατε και αλλιώς θα τελειώσατε. Ναι, βέβαια, αλλιώς θα ξεκινήσαμε και βέβαια η πρόοδος υπάρχει παντού, καθώς η τεχνολογία και οι επιστήμες προοδεύουν, βγαίνουν καινούργια όργανα, καινούργιες μέθοδοι παρατήρησης, βοήθεια μεγάλη από τους δορυφόρους, βοήθεια μεγάλη από την οπτικοποίηση των μετεωρολογικών προϊόντων, δηλαδή τους πίνακες. Πρώτα έβγαινε μια ξερή πρόγνωση του καιρού, τώρα έχουμε ένα σωρό βοηθήματα. Απ' την άλλη, πρέπει να σας πω ότι όταν το 70, που περίπου το 60, το 70-75, υπήρχε μια τεράστια αισιοδοξία ότι με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών η πρόγνωση του καιρού θα ήταν παιχνιδάκι και θα μπορούσαμε να προβλέψουμε με μεγάλη ακρίβεια τον καιρό, ακόμα και στην ταράτσα της κάθε κυρίας που ήθελε να ξέρει τι καιρό θα κάνει για να απλώσει τα ρούχα της. Και αυτή είναι μια μεγάλη ανάγκη στις κυρίες και στις νοικοκυρές, η οποία παρόλη την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας δεν έχουμε καταφέρει με μεγάλη λεπτομέρεια να εντοπίσουμε τον καιρό σε μικρή περιοχή. Γιατί ο καιρός, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης, λόγω του ανάγλυφου του εδάφους της, ξεκινάμε από τα Επτάνησα, ανεβαίνουμε στην Πίνδο, κατεβαίνουμε στη Θεσσαλία, πέφτουμε στο Αιγαίο, ξανανεβαίνουμε στα νησιά σας, του Ανατολικού Αιγαίου και ξαναπέφτουμε στο Αιγαίο για να φτάσουμε στις ακτές της Μικράς Ασίας. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα λοιπόν της αέριας μάζας δημιουργεί αλλοπρόσαλα μετεωρολογικά φαινόμενα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία δεν είναι εύκολα προγνώσιμα. Και γιατί? Γιατί πιο εύκολος είναι ο καιρός σαν πρόγνωση στο Βέλγιο, την Γερμανία, την Ολλανδία, που είναι flat. Α, μάλιστα. Ενώ εδώ το ανάγλυφο της Ελλάδας, με τις ανομαλίες που έχει, και είναι ανάγλυφο που συμβαδίζει και με τις δικές μας, τις ελληνικές ανησυχίες και το αλλοπρόσαλο του χαρακτήρα μας. Γι' αυτό είμαστε κι εμείς έτσι. Ναι, σίγουρα. Βλέπετε πώς είναι οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι. Καμία σχέση. Καμία σχέση.
Εμείς έχουμε μάθει λοιπόν να αντιμετωπίζουμε διαφορετικές καιρικές καταστάσεις σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα και γι' αυτό είμαστε κι εμείς κυκλοθυμικοί, όπως ο καιρός. Θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ο καιρός μας ένα τόπο, ένα πεδίο μάλλον μάθησης και για τους μετεωρολόγους των άλλων χωρών που δεν έχουν τέτοιο ανάγλυφο. Α, ναι, βέβαια. Έρχονται αρκετοί συνάδελφοι από το εξωτερικό και παρατηρούν τον καιρό της Ελλάδας και βγάζουν συμπεράσματα, κάνουν μελέτες και βλέπουν ότι ο καιρός είναι ακόμα δύσκολο με μεγάλη ακρίβεια να προσδιοριστεί. Η πρόγνωση του καιρού, για να, επειδή ενδεχομένως με ρωτήσετε μετά τι καιρό θα κάνει το Πάσχα, είναι η βασική ερώτηση μετά που με σταματάει ο κόσμος στον δρόμο. 15 μέρες δεν υπάρχει πρόγνωση. Ο 15 αυτό έχει, ξέρετε. Είμαστε 15 μέρες πριν. Είμαστε 15 μέρες πριν. Και σας πληροφορώ ότι για να υπάρχει μια αξιοπρεπής πρόγνωση με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 70% για να είναι και χρηστική. Ναι. Θέλει 7 ημέρες. Μέχρι 7 ημέρες μπορούμε να πούμε με ποσοστό από 70% και πάνω τι καιρό θα κάνει. 7 μέρες 7 λοιπόν. Ημέρες. Μετά τις 7 ημέρες, όσο πάμε 8, 9, 10 ημέρες, τόσο το ποσοστό πέφτει προς το κάτω από το 70% και καταλαβαίνετε, όταν το ποσοστό προγνωσιμότητας πλησιάζει το 50% γίνεται κορώνα γράμματα. Και αυτό δεν είναι πρόγνωση χρηστική. Ναι. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν μακροχρόνιες προγνώσεις. Υπάρχουν βεβαίως πειραματικά προγράμματα πανεπιστημίων που θέλουν να προβλέψουν, που προσπαθούν να βρουν μεθόδους πρόγνωσης τι θα κάνει το καλοκαίρι, ας πούμε. Τι θα κάνει θερμό καλοκαίρι. Αλλά μέχρι στιγμής, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν είναι επιτυχημένες οι προγνώσεις αυτές. Άρα μέχρι 7 να εμπιστευόμαστε. Μέχρι 7 ημέρες για να είμαστε ουσιαστικοί και εσείς να δέχεστε την μετεωρολογική πρόγνωση σαν στοιχείο που θα σας διευκολύνει τη ζωή και όχι θα σας την αλλοιώσει. Τι χρειάζεται για να κάνουμε μια μετεωρολογική πρόβλεψη, γιατί υπάρχει η εντύπωση, ειδικά σε πιο νέους, ότι εντάξει, άμα πάρουμε 5 όργανα, τα εγκαταστήσουμε και πάρουμε και 2-3 μοντέλα που χρησιμοποιείτε εσείς, θα μπορούμε να προβλέπουμε τον καιρό. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά, δυστυχώς. Και το λέω διότι κάθε μέρα εγώ χρησιμοποιώ πάνω από 7 έως 8 διαφορετικά μοντέλα που τα λένε τα πράγματα όχι ακριβώς τα ίδια. Έχουν διαφοροποιήσεις. Και πώς βγάζετε συμπέρασμα? Είναι το ευρωπαϊκό μοντέλο, θα σας πω. Το ευρωπαϊκό μοντέλο, το αμερικάνικο μοντέλο, το μοντέλο του Καναδά, το μοντέλο της Ιαπωνίας, το μοντέλο... τόσο μακριά πάνε. Βεβαίως, βεβαίως. Όλοι αυτοί βγάζουν καιρό για όλο τον κόσμο. Global, για όλη την υδρόγειο. Και μας περιλαμβάνουν. Βεβαίως μας περιλαμβάνουν. Βεβαίως μας περιλαμβάνουν. Από εκεί και πέρα μπαίνει η εμπειρία του μετεωρολόγου, πόσες φορές έχει πέσει έξω και η γνώση γίνεται επίγνωση. Σωστά. Μετά τη διάγνωση του καιρού και μετά πάμε σε καινούρια γνώση η οποία κατακτάται και γίνεται ένα feedback έτσι, κατά αυτή την έννοια και γίνεσαι σοφότερος κάθε φορά μαθαίνοντας από τα λάθη σου. Ναι. Ένας μετεωρολόγος επαγγελματίας που έχει τη χαρά αλλά και την ευθύνη να ενημερώνει το κοινό κάθε μέρα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Διαφορετικά δεν είναι χρήσιμος. Σωστά. Πρέπει να πέφτει μέσα δηλαδή κατά μεγάλο ποσοστό. Ναι, τον καιρό τον λέτε για να μας διευκολύνετε. Ακριβώς. Δεν μας τον λέτε για να... Ναι, ούτε να ενθουσιάσουμε, γεμίσουμε το ούτε να ενθουσιάσουμε, αλλά ούτε και να δημιουργήσουμε λύπη για τον καιρό. Ο καιρός πρέπει να μάθει ο άνθρωπος ότι είναι μια καθημερινότητα στην οποία πρέπει να προσαρμόζεται ο άνθρωπος τον καιρό και όχι ο καιρός τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα παγκόσμιο air condition που κατά το δοκούν να ανοίγουμε πότε θέλουμε ζέστη, πότε θέλουμε κρύο, πότε θέλουμε τη βροχή, πότε θέλουμε το χιόνι κατά την κρίση μας ακόμα. Και αν γίνει αυτό θα είναι καταστροφή για τη γη, γιατί τότε ο καθένας δυνατός θα μπορεί να ελέγχει τον καιρό και τότε θα το χρησιμοποιήσει για οικονομικούς, πολιτικούς και πολεμικούς σκοπούς. Γι' αυτό... Είναι πιθανό... Βεβαίως. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας βλέπετε ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Η φύση ανθίσταται.
Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πειράματα γίνονται. Για επέμβαση στον καιρό σε εμπόλεμες περιοχές, να του δημιουργήσω του άλλου συνθήκες βροχής, να του, να του σταματήσω τα άρματα μέσα στη λάσπη ή να του πνίξω τα πλοία από την κακοκαιρία και την τρικυμία. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν ακόμα ευοδοθεί αυτά. Ύστερα έχουμε καταλάβει όλοι οι μετεωρολόγοι ότι αν χαλάσει τον καιρό σε μια περιοχή, αυτό το χάλασμα του καιρού γίνεται πια παγκόσμιο και θα σε επηρεάσει και εσένα. Και εδώ θέλω να δώσω και μια απάντηση για τους ψεκασμούς που λένε ότι μας ψεκάζουν. Ποιος μας ψεκάζει, γιατί μας ψεκάζει. Και αφού μας ψεκάζει εμάς, εκείνος δεν θα αναπνεύσει μετά λίγες ημέρες τον ψεκασμό που προκάλεσε. Γι' αυτό δεν υπάρχουν ψεκασμοί. Τουλάχιστον η μεγάλη πλειοψηφία των μετεωρολόγων αυτό υποστηρίζει. Θα μου πείτε, ψεκασμοί δεν γίνονται. Βεβαίως γίνονται. Αλλά για να δημιουργήσουμε σύννεφα να βρέξει πριν δημιουργηθούν τα νέφη κατακορύφου αναπτύξεως, τα καταιγιδοφόρα σύννεφα και δημιουργήσουν κεραυνούς. Και χαλάζει. Φοβόμαστε το χαλάζει. Πριν λοιπόν δημιουργηθούν σύννεφα κατακορύφου αναπτύξεως, τα βομβαρδίσουμε με στοιχεία στερεούς πυρήνες, όπως λέμε, να πάει το υδρογόνο και το οξυγόνο να κολλήσει απάνω, να δημιουργήσει βροχή και να πέσει βροχή κάτω λίγο νωρίτερα, ώστε να γλιτώσουμε το χαλάζι από τις καλλιέργειες. Και αυτό γίνεται και στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 60, στις πεδιάδες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Άλλο όμως αυτό, και άλλο ότι μας ψεκάζουν και έχουμε χάσει τα λογικά μας και ψηφίζουμε αλλαντάλλων. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια, την οποία πρέπει να την αποδεχτούμε. Τώρα, έχουμε διάφορες προγνώσεις, δηλαδή άλλη πρόγνωση θέλουν οι αγρότες, άλλη ναυτική, άλλη στεριανή. Βεβαίως. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και ωραία. Γιατί... Άλλο η αστή και ο καιρός δεν γνωρίζει από αγρότες και αστούς, ναι, και ναυτικούς και αεροπόρους. Ο καιρός είναι για όλους. Και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, πρέπει ο άνθρωπος να προσαρμόζεται στον καιρό και όχι ο καιρός στον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν διάφορες προγνώσεις. Εγώ κάνω και αγροτικό δελτίο κάθε απόγευμα που απευθύνεται στους γεωργούς, που εκεί τους ενδιαφέρει η θερμοκρασία ιδιαίτερα, η υγρασία, η βροχόπτωση κτλ. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι ο γεωργός θέλει βροχές. Ο αστός δεν τις θέλει. Ο καιρός τι να κάνει? Να κάτσει να βρέχει πάνω από την πόλη και να μην βρέχει. Δεν είναι δυνατόν. Ναι. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να προσαρμόζεται με τον κάθε καιρό, όπως ο καπετάνιος όταν ταξιδεύει στη θάλασσα. Προσαρμόζει τα πανιά του ανάλογα με τον άνεμο, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο λιμάνι που πρέπει να πάει. Σωστά. Αλλιώς ο άνεμος θα τον παρασύρει όπου θέλει εκείνος. Έτσι και εμείς πρέπει να προσαρμοζόμαστε, να προσαρμόζουμε την καθημερινότητά μας με τον καιρό που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, όταν βρέχει πολύ, δεν θα πάρουμε το δίκυκλο. Θα πάρουμε το αυτοκίνητο να πάμε στη δουλειά μας. Θα πάρουμε ένα μπουφάν. Θα πάρουμε ένα διάβλακο. Ναι. Υπάρχουν προσαρμογές, οι οποίες είναι απαραίτητες σήμερα. Ο καιρός πάλι βοηθάει τους ανθρώπους σε αυτή την προσαρμογή που λέω, αλλά και στο... είναι και θέμα υγείας ή αρρώστιας. Έχουμε καιρούς που ευνοούν την υγεία ή οι νοτιάδες, εν πάση περιπτώσει, τις μεγάλες ηλικίες δεν τις ευνοούν. Οι βοριάδες, τις μικρές ηλικίες τις ευνοούν, διότι ο βοριάς είναι αέρας καθαρός, κρύος μεν, αλλά πάλι κάποιες ηλικίες, τα πολύ μικρά παιδιά και οι μεγάλοι, έχουν πρόβλημα. Το μεγάλο κακό είναι η παρέμβαση του ανθρώπου. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Έχουμε αλλάξει τον καιρό? Ναι, ναι, βέβαια. Ο καιρός συνεχώς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αλλάζει. Πρέπει να σας πω ότι η μέση παγκόσμια θερμοκρασία τα τελευταία 4-5 χρόνια ανεβαίνει συνέχεια. Το 2016 ήταν το πιο ζεστό έτος από τότε που ο άνθρωπος μετράει θερμοκρασίες. Από το 1880 δηλαδή ο άνθρωπος μετράει θερμοκρασίες με θερμόμετρα και έχουμε αρχεία. Ναι, από το 1880 και είχαμε το θερμότερο... Το θερμότερο έτος ήταν το 2016. Το 2017 ήταν το δεύτερο θερμότερο. Μάλιστα. Το 18 ήταν το τέταρτο θερμότερο, αλλά το πιο θερμό για τη θερμοκρασία της θάλασσας. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία της θάλασσας, πέρα από την άνοδο της θερμοκρασίας της γης. Με συνέπεια να έχουμε λιώσιμο των πάγων.
αρχίζουν οι πόλοι λοιπόν και λιώνουν σιγά σιγά. Το νερό που προστίθεται αρχίζει και ανεβάζει τη στάθμη στις παράκτιες και παραλιακές περιοχές. Με συνέπεια, σε λίγα χρόνια, να υπάρχει κίνδυνος να χαθούν κάποιες παράκτιες πόλεις ή να βυθιστούν, εν πάση περιπτώσει, στο νερό. Αυτό που λέμε τώρα δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Όχι, είναι πραγματικότητα. Και η θερμοκρασία, η παγκόσμια, έχει ανέβει περίπου ένα και κάτι βαθμούς. Και θέλουμε να μην ανέβει, να μην φτάσει τους 2 βαθμούς, γιατί τότε θα είναι χωρίς επιστροφή η αλλαγή του κλίματος. Είμαστε σε περιοχή που ακόμα μπορεί να γίνει η ανατροπή. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μετεωρολόγων, οι οποίοι υποστηρίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προς τις ήπιες μορφές ενέργειας και όχι στην καύση υγρών καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου και κάρβουνου κτλ. Και έχουν αναπτυχθεί και στο νησί σας και στα άλλα νησιά εδώ στο Αιγαίο που έχουμε το Μελτέμι και τους ανέμους, ανεμογεννήτριες που παράγουν πια ηλεκτρική ενέργεια με τον αέρα και όχι με το καύσιμο του λιγνίτη, όπως γίνεται στην Κοζάνη και στην Τολεμαΐδα ή στην Μεγαλόπολη, που έχουμε και προβλήματα με θανάτους ανθρώπων λόγω του καρκίνων. Δηλαδή, είναι ένα σωρό θέματα που πρέπει να τα κοιτάξουμε, αλλά αυτή η αλλαγή, η μετατροπή της ενέργειας στις ήπιες μορφές της, η ηλιακή ενέργεια, έχει κόστος. Και κάποιοι θα χάσουν τα σίγουρα χρήματα που έχουν από τα πετρέλαια. Και ο Αμερικάνος, όπως βλέπετε, δεν υιοθετεί αυτή την άποψη. Οι μετεωρολόγοι γενικά είστε συλλήβδιν αυτής της άποψης? Ναι, το 97-98% των συναδέλφων στηρίζουν αυτή την άποψη. Και Αμερικάνοι. Και κάποιοι Αμερικάνοι. Αλλά ένα μικρό ποσοστό, το οποίο θεωρούμε ότι είναι χρηματιζούμενο, επιμένει ότι όχι, αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας της γης ήταν κάτι φυσιολογικό που θα γινόταν ούτως ή άλλως, άσχετα από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Πράγμα που η μεγάλη πλειοψηφία δεν το υιοθετεί. Δεν είναι δυνατόν τόσα αυτοκίνητα, τόσα αεροπλάνα, τόσα πλοία που πετάνε, που κινούνται αυτή τη στιγμή σε θάλασσες, ξηρά και αέρα, να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον. Πέρα από την ρύπανση με τα σκουπίδια και τις σακούλες, τις πλαστικές και όλους τους άλλους ρήπους που μπαίνουν στη θάλασσα και έχουν αρχίσει πια και σκοτώνουν ζώα στη θάλασσα, ψάρια τεράστια, τα ανοίγουμε και είναι γεμάτα από σακούλες, γιατί δεν αφοδεύουν, δεν αποβάλλονται και παθαίνουν περιτονίτιδα και πεθαίνουν τα μεγάλα ψάρια. Επίσης, τα μικρά ψάρια, η σακούλα διαλύεται σε μικροπλαστική ύλη, σε πολύ μικρά κομματάκια. Σας πληροφορώ ότι μια έρευνα πρόσφατη ενός Σουηδού επιστήμονα, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, μας λέει ότι τα μικρά ψαράκια, αυτά τα μικροπλαστικά, τα τρώνε πάρα πολύ. Τους αρέσουν περισσότερο από τη φυσιολογική τροφή, όπως αρέσουν στα παιδάκια τα τσίπς. Αλλά επειδή το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, αυτό το πλαστικό θα μπει στη τροφική αλυσίδα και του ανθρώπου. Καθώς εμείς τρώμε λίγο τα μεγαλύτερα ψαράκια και αυτό το πλαστικό θα το αφομοιώσουμε και θα μπει μέσα μας με αποτέλεσμα, αποτελέσματα δυσάρεστα για την ζωή μας. Μάλιστα. Ποια είναι η πιο δύσκολα προβλέψιμη εποχή, η άνοιξη? Οι δύσκολες εποχές είναι 2, η άνοιξη και το φθινόπωρο. Το καλοκαίρι, και το φθινόπωρο. Θα σας πω, βέβαια. Το καλοκαίρι και ο χειμώνας λίγο πολύ έχουν σταθερές καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Μιλάμε για την Ελλάδα. Ναι. Η άνοιξη όμως, καθώς βρίσκεται στο μετέχμιο μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού, παίρνει στοιχεία, όσο είμαστε πιο κοντά στο χειμώνα, στοιχεία του χειμώνα, λιγότερα του καλοκαιριού, και όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, σιγά σιγά σβήνουν τα στοιχεία του χειμώνα, οι βροχές, τα χιόνια, και πάμε προς το καλοκαίρι. Οι μεταβατικές αυτές περίοδοι εγκυμονούν κινδύνους με καταιγίδες,
αλλοπρόσαλλο καιρό, όπως ο καιρός αυτής της εποχής. Αυτές τις μέρες σας πληροφορώ που περνάμε τώρα, βλέπετε πόσες φορές αλλάζει ο καιρός μέσα σε μία ημέρα. Ναι, ναι. Από τη βροχή πέφτουμε στο σύννεφο, από το σύννεφο στον ήλιο και ξανά στη βροχή. Χιόνια στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας, σήμερα, αύριο, Απρίλη, η πρόγνωση τα λέει. Από νοτιάδες σε βοριάδες, από θερμοκρασίες 20-23 βαθμούς Κελσίου πέφτουμε στους 15-16 και πάει λέγοντας. Είμαστε μία εποχή ιδιαίτερα αυτή, δύσκολη προγνωστικά, διότι στην ίδια πόλη, στη Χίο, πόσες φορές έβρεξε αυτό το Σαββατοκύριακο και πόσες φορές έβγαλε ήλιο. Ναι, ήταν όντως οι αναλλαγές πολύ γρήγορα. Τι να πει ο μετεωρολόγος, ότι θα έχουμε καλό καιρό, θα έχουμε άσχημο καιρό, θα έχουμε άστατο καιρό. Αυτό λέμε. Και τοπικά, άλλος ο καιρός στη Χίο, άλλος τα καρδάμιλα. Ακόμη και στο ίδιο νησί, λέτε. Βεβαίως, ναι. Στο ίδιο νησί. Μπορεί να βρέχει πιο πολύ στην ανατολική πλευρά, λιγότερο στη δυτική ή το αντίθετο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές και τοπικές στο μικροκλίμα της περιοχής και στον καιρό της εποχής. Εσείς τώρα για να πέφτετε όσο γίνεται πιο κοντά στον καιρό, χρειάζεστε μετρήσεις από τον κάθε τόπο? Ναι, βέβαια. Χρειαζόμαστε μετρήσεις από τον κάθε τόπο. Αυτά τα στοιχεία των μετρήσεων μπαίνουν στους μεγάλους υπολογιστές, επεξεργάζονται και μετά μας δίνουν την προοπτική της πρόγνωσης για λίγες ή πολλές ημέρες. Και σας είπα, όσο πιο κοντά είμαστε το αύριο, έχει μια βεβαιότητα πάνω από 80-90%. Το μεθαύριο γύρω στο 85%. Και πάει λέγοντας, πέφτουμε στο 70% περίπου στις 7 ημέρες και από εκεί και πέρα αρχίζουμε και μας παίρνει κατηφόρα προς το 60% και το 50%. Γι' αυτό δεν υπάρχει αξιόπιστη μακροχρόνια πρόγνωση. Ναι. Θα σας διευκόλυνε να έχουμε, ας πούμε, ακόμη και σταθμό στα Καρδάμιλα, ακόμη και σταθμό στο Πυργή, εκτός από κεντρικό Μα σταθμό βεβαίως, στο αεροδρόμιο του Σχήμου. Ναι, πέρα όμως από τις πολλές μετεωρολογικές παρατηρήσεις που τα τελευταία χρόνια έχουμε, δεν αρκούν μόνο οι σωστές παρατηρήσεις. Σκεφτείτε ότι μια μικρή απόκληση από τη θερμοκρασία, δηλαδή αντί να μετρήσει το θερμόμετρο 14 και 4, μετρήσει 14 και 6, ναι, αυτό το 0,2, καθώς περνάνε οι μέρες, διωγγώνεται και το λάθος γίνεται τεράστιο. Καταλαβαίνετε γιατί δεν μπορούμε, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη θερμοκρασία, αλλά και για την βαρομετρική πίεση, ένα λάθος μικρό διωγγώνεται καθώς περνάει ο καιρός, και για την υγρασία και για τον άνεμο, τη διέθεση, την ένταση του ανέμου, και όλα αυτά τα λάθη, καθώς περνάνε οι μέρες, διωγγώνονται με αποτέλεσμα να έχουμε αποτυχίες στις πολλές ημέρες, πέρα από τις 7. Μάλιστα. Απ' την άλλη, σας έχουμε δει πολλές φορές γενικά τους μετεωρολόγους εδώ στη χώρα, θέλοντας να αφυπνίσετε, θα έλεγα, την πολιτεία, να πάρει κάποια μέτρα, ίσως να φουσκώνετε και λίγο παραπάνω τον καιρό, και τελικά να μην έρχεται τόση κακοκαιρία. Κοίταξτε, το κάνετε δηλαδή πιο πολύ για να είστε, να το πω, καλυμμένοι, δηλαδή λέτε... Ίσα, άμα το κάνεις αυτό είσαι ακάλυπτος. Αν φουσκώσεις τον καιρό είσαι ακάλυπτος. Ναι, αλλά παίρνουν τα μέτρα τους, αν υποθέσουμε ότι παίρνουν μέτρα. Κανονικά η πολιτική προστασία οφείλει, με βάση τα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, της αρμόδιας αρχής στην Ελλάδα για την πρόγνωση του καιρού. Αυτή είναι, με βάση τον νόμο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η οποία είναι και στρατιωτική, νομίζω, υπηρεσία, έτσι. Ναι, ανήκει δηλαδή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Έχει και πολιτικό προσωπικό και στρατιωτικό προσωπικό. Περισσότερο στρατιωτικό τα τελευταία χρόνια, γιατί προσλήψεις πολιτικού προσωπικού δεν γίνονται. Αλλά η Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν κάνει τέτοια πράγματα, δηλαδή δεν υπερβάλλει ποτέ, προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο σωστή. Τώρα, μερικοί μετεωρολόγοι, είτε για τηλεθέαση, είτε για προσωπικό όφελος, είτε για να δημιουργήσουν κλικ στους υπολογιστές και στα smartphone, καμιά φορά υπερβάλλουν λίγο, ότι έρχεται φοβερή κακοκαιρία και τα λοιπά. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Ναι, ναι. Αλλά αυτό το κάνουν όχι για να ευαισθητοποιήσουν τις αρχές, διότι οι αρχές ευαισθητοποιούνται από την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και υπάρχουν και χρώματα, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο. Το κόκκινο είναι πολύ ισχυρά φαινόμενα,
Το πορτοκαλί ντεμί και το κίτρινο υπάρχει κίνδυνος, χρειάζεται κάποια προσοχή. Έτσι λοιπόν, αυτές οι δυσαρμονίες των προγνώσεων, εγώ θεωρώ ότι οφείλονται σε ανθρώπινες αδυναμίες. Εσκεμμένες ή όχι. Ωραία. Αλλά αυτό το κρίνει το κοινό πια και αποφασίζει... Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν θα δούμε σε κάποιον και γίνεται συνεχώς αυτό και δεν πέφτει μέσα, είναι άκερη πρόγνωσή του, δεν θα τον ξαναδεί κάποιος, έτσι. Έτσι είναι. Η εμπιστοσύνη αποκτάται σιγά-σιγά έτσι και είναι, έτσι είναι. Χτίζεται. Έτσι όπως το λέτε, έτσι όπως το λέτε. Ωραία, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να μου πείτε αν η τηλεόραση βοήθησε τελικά στη δική σας επιστήμη με τη δημοσιοποίηση που πήρε ή όχι. Βεβαίως. Επιστροφή στην εκπομπή μας. Υπενθυμίζω ότι είναι μαζί μας ο κύριος Τάσος Αρνιακός, γνωστός μετεωρολόγος. Τον βλέπουμε καθημερινά 4 φορές την ημέρα πρόγνωση στον Αντένα. Ναι, μία το πρωί με τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Ναι, και μία πρωί, το πρωί. Μεσημέρι μετά το μεσημεριανό δελτίο. Μία το απόγευμα με το αγροτικό δελτίο. Και μία το βράδυ μετά το δελτίο ειδήσεων. Αλλά καμιά φορά βγαίνω και 5η φορά μέσα στο δελτίο ειδήσεων, αν υπάρχει κάποιο έκτακτο δελτίο, βγαίνω και ζωντανά στις ειδήσεις μαζί με τον κύριο Χατζή Νικολάου. Μάλιστα. Όλα είναι απευθείας? Τα περισσότερα είναι απευθείας. Μερικά όμως, λόγω χρόνου και τα λοιπά, αν έχουμε καμιά εκπομπή που χρειάζεται, είναι λίγο μαγνητοσκοπημένο λίγο πριν. Λίγο πριν. Η δημοσιοποίηση αυτή μέσω της τηλεόρασης, του δελτίου, γιατί το δελτίο αποτελεί και ένα ξεχωριστό κομμάτι, βοήθησε? Σας βοήθησε εσάς σαν μετεωρολόγος ή σας πρόσθεσε ένα άγχος επιπλέον? Εμείς οι μετεωρολόγοι δυστυχώς το άγχος το είχαμε από νέος νεαρός μετεωρολόγος. Θυμάμαι όλοι με ρωτάγαν τι καιρό θα έχει και είχα το άγχος αν θα έπεφτα μέσα, αν θα ήμουν χρήσιμος ή όχι. Είχαμε τηλέφωνα συνέχεια και στο Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο από πολύ σοβαρά τηλέφωνα. Μέχρι αστεία, δηλαδή τι καιρό θα κάνει για το γάμο της κόρης μου και αν θα κάνω δεξίωση έξω ή μέσα ή τι Μάλιστα. καιρό θα έχει γιατί βαφτίζω ή... Αλλά είχαμε και σοβαρά τηλεφωνήματα από ψαράδες που βρισκόταν στο πέλαγος και κινδυνεύανε, από ορειβάτες που είχαν αποκλειστεί και περιμέναν να δουν πότε θα βελτιωθεί ο καιρός, από ξωμάχους γεωργούς που θέλανε να βρέξει ή να μην βρέξει. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι στοιχεία της κοινωνίας μας. Η τηλεόραση είναι ένα χρήσιμο για τον άνθρωπο μέσον, αλλά αρκετές φορές στον καιρό χρησιμοποιήθηκε για άλλους λόγους. Μην ξεχνάτε ότι παρουσίαζαν τον καιρό και μανεκέν, καλλίγραμμα, τα οποία ήταν ενδεδειμένα άλλοτε πολύ, άλλοτε λίγο, και υπήρχε μια γραφικότητα, θα έλεγα, για να μην πω γελοιότητα, στις προγνώσεις αυτές, που κάθε άλλο παρά χρηστικές μπορούσαν να είναι, αφού ιδιαίτερα, πιστεύω, ο ανδρικός πληθυσμός επικεντρωνόταν όχι σε αυτά που έλεγε, αλλά στο, τι φορούσε η παρουσιάστρια του καιρού. Αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Απ' έξω μας ήρθε αυτό. Βεβαίως, σε πολλά κανάλια χαμηλής ακροαματικότητας, και κυρίως στις λατινικές χώρες, Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, αλλά και στην Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη, κυρίως Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία κτλ. Υπάρχουν κάποια τέτοια κανάλια που χρησιμοποιούν τον καιρό για τέτοιου είδους προβολή, προκειμένου να έχουν ακροαματικότητα και διαφημίσεις. Υπό αυτή την έννοια ο καιρός αρκετές φορές γελιοποιήθηκε, αλλά αυτά δεν κράτησαν για πολύ. Ναι, πέρασαν, αλλά ο κόσμος κατάλαβε ότι δεν ήταν χρηστικά, ήταν ένα θέαμα, ένα σοου. Αυτό το σοου όμως, όταν θες να μάθεις τον καιρό, γυρίζεις και κάπου πιο σοβαρά να τον δεις και να τον ακούσεις. Τώρα, εσείς είπατε είστε 12 χρόνια στον Αντένα. Μάλιστα. Ο κάθε μετεωρολόγος που βλέπουμε σε κάθε κανάλι, Μάλιστα. βγάζει το δικό του καιρό. Ναι. Αν είσαι επαγγελματίας μετεωρολόγος, βεβαίως έχεις μια βάση, την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, της υπηρεσίας που υπηρετούσα τόσα χρόνια, ξέρω πώς δουλεύουν, ξέρω τον πόνο, τα ξενύχτια,
στον πάγκο απάνω και την προσοχή που οι συνάδελφοι βγάζουν τώρα τον καιρό, όπως τον έβγαζα και εγώ τόσα χρόνια, με βάρδιες. Μετεωρολόγοι δουλεύουν με βάρδιες. Πρωί μία βάρδια, απόγευμα άλλη βάρδια και νύχτα μέχρι πρωί τρίτη βάρδια. 3-8 ώρα. Ναι, 3-8 ώρα, ναι. Και παίρνετε, έχετε σαν βάση αυτόν τον καιρό. Έχω σαν βάση αυτόν τον καιρό. Απ' την άλλη, κοιτάω τα μετεωρολογικά μοντέλα, τις φωτογραφίες των δορυφόρων, ό,τι άλλο μπορώ να, ανάλογα με την εποχή, να αξιολογήσω και να εκμεταλλευτώ. Και με βάση και την εμπειρία μου, τις γνώσεις και την επίγνωση που έχω αποκτήσει από παλαιότερες και παρόμοιες καιρικές καταστάσεις, τολμώ να πω μερικά πράγματα περισσότερο, άλλες φορές περισσότερο, άλλες φορές λιγότερο, για να βοηθήσω τοπικά την κάθε περιοχή. Βεβαίως, η τηλεόραση έχει τον τεράστιο παράγοντα χρόνος. Ο τηλεοπτικός χρόνος, όπως ξέρετε, ναι, είναι πολύτιμος και πανάκριβος. Και στα πλαίσια που το κανάλι μου δίνει το χρόνο, είναι 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Είναι καθορισμένος αυστηρά, έτσι. Ναι, και 1,5 λεπτό είναι μαζί με το σήμα αρχής και το σήμα τέλους. Τα λέω γιατί τα γνωρίζετε κι εσείς. Σωστά. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο σωστός. Δεν μπορώ να έχω τις μεγάλες λεπτομέρειες. Αν μου δίνανε 1/4 θα μπορούσα να πω ακόμα περισσότερα. Ναι, τα απόγευμα βέβαια με το αγροτικό, με το αγροτικό λέτε περισσότερα. Το αγροτικό πράγμα. Λέω περισσότερα, διότι υπάρχει χορηγός και εκεί υπάρχει μεγαλύτερο συμφωνημένο, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και για πείτε μου τώρα, στη φωτιά την μεγάλη που είχαμε στην Αθήνα, αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Μιλάμε για το μάτι. Για το μάτι, ναι. Μάλιστα, ναι. Αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι ήταν και μοναδικές οι συνθήκες οι μετεωρολογικές που επικρατούσαν. Μάλιστα. Αυτά είχαν προβλεφθεί. Βεβαίως, είχαν προβλεφθεί. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το είχε ανακοινώσει ότι περιμένουμε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους, εντάσεως 8 με 9 μπουφόρ. Και βέβαια αυτοί οι άνεμοι στο μέτωπο της Πυρκαγιάς γίνονται ακόμα πιο δυνατοί. Λόγω του στροβιλισμού, ναι, της καιόμενης ύλης, δημιουργεί ισχυρούς ανέμους, ακόμα μεγαλύτερους από τον φυσιολογικό άνεμο που πνέει στην περιοχή και από διαφορετικές διευθύνσεις. Εκεί γίνεται στροβιλισμός και στο μέτωπο ο άνεμος έρχεται από διαφορετικές διευθύνσεις. Ήταν μια δύσκολη περίπτωση. Οφειλόταν βεβαίως στον πολύ δυνατό άνεμο. Στην ατυχία να δημιουργηθούν δύο μέτωπα, ένα στην Δυτική Ελλάδα, στην Κινέτα, και ένα μετά στην Πεντέλη και μετά στο Μάτι, διέσπασε τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Φύγαν πολλά μέσα και αυτοκίνητα και πυροσβεστικές δυνάμεις προς την Κινέτα. Αποδυναμώθηκε η δύναμη και ήταν πολύ λίγη πια για να υποστηρίξει την κατάσβεση της Πυρκαγιάς στην Πεντέλη όπως εξελίχθηκε μετά στο Μάτι, αλλά δεν ήταν ο άνεμος που δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Ήταν δυστυχώς οι ανθρώπινες ελληνικές αδυναμίες ετών με την άναρχη δόμηση, με τους στενούς αδιέξοδους δρόμους, με τα σπίτια που είχαν χτιστεί τα περισσότερα παράνομα μέσα σε δάσος. Αυτό ήταν που. Και αυτό είναι ένα μήνυμα για όλους μας, από εδώ και πέρα τουλάχιστον τα παθήματα να γίνονται μαθήματα. Καλά. Αυτό είναι βέβαια υποσυζήτηση, γιατί δεν ξέρω γενικά από τις καταστροφές αν διδασκόμαστε. Θα έπρεπε. Εσείς λέτε το ίδιο έγινε και στη Μάντρα με τις πλημμύρες. Το ίδιο έγινε και στη Χίο, γιατί το 2012 που καήκαμε, μία εβδομάδα και εγώ ήταν το νησί. Το γνωρίζω. Και καήκαν και μαστιχόδεντρα. Και κάηκα και τα μαστιχόδεντρα που είναι μοναδικό παγκόσμιο προϊόν. Ακριβώς, αλλά δεν ξέρω αν μάθαμε. Από ό,τι μαθαίνω τώρα σιγά σιγά αρχίζει και ανασυγκροτείται, βγήκα καινούρια. Ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει κάπως η κατάσταση αρχίζει και ισορροπεί. Γνωρίζω ότι η μαστίχα αρχίζει και γίνεται πια, τη ζητάει ο κόσμος και πιο πολύ, όχι Έλληνες, παγκοσμίως και κυρίως γιατί έχει μπει και στη φαρμακευτική, ναι. Ακριβώς. Και κυρίως αφάρμακο. Είναι ευτύχημα που η Σάμος έχει αυτό το προϊόν. Πρέπει με νύχια και με δόντια να το στηρίξετε, να το υποστηρίξετε και να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους να το αναπτύξουν. Από εκεί και πέρα, βεβαίως τώρα το μάθημα της φωτιάς έχει γίνει νομίζω πολύ δυνατό και στοιχείο και δεν πιστεύω ότι πια
θα γίνει κάτι ανάλογο τα επόμενα χρόνια. Ας το ελπίσουμε. Χρειάζονται πάντως προληπτικά μέτρα. Γιατί η Χίος είναι ένα νησί που προσβάλλεται από ισχυρούς ανέμους, το Μελτέμι. Ναι. Είναι ένα νησί που προσβάλλεται το καλοκαίρι από το Μελτέμι. Όλα τα νησιά το έχουν ή όχι? Όλα τα νησιά. Όλο το Αιγαίο προσβάλλεται από το Μελτέμι. Εμείς λέμε τα Μελτέμια της Αγίας Μαρκέλας, γιατί πέφτει κοντά στις 22 Ιουλίου. Ναι. Μα το Μελτέμι είναι καλοκαιρινός άνεμος Ιουλίου-Αυγούστου. Και ξεκινάει από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Λίμνο, τα Δαρδανέλια και κατεβαίνει μέχρι την Ρόδο. Αυτό φαντάζομαι γίνεται χρόνια εντάσεις, τώρα. Με μεγάλες εντάσεις, κυρίως στα Κυκλαδονήσια. Μάλιστα. Στην Τίνο, την Μύκονο, την Άνδρο, την Νάξο, την Πάρο, τα Κύθυρα. Όταν αρχίσαμε να μιλάμε, είπατε ότι μπορούμε και εμείς να κάνουμε τις δικές μας παρατηρήσεις χωρίς όργανα και να προβλέψουμε τον καιρό. Μάλιστα, πάνω σε τέτοια θέματα ήταν και οι ομιλίες σας στα Καρδάμιλα. Ναι, ναι. Αυτό βασίζεται σε αυτά που γνωρίζαμε παλιά από τους παππούδες μας, που προσπαθούσαν να προβλέψουν τον καιρό? Όχι. Όχι. Όχι, αλλά από τα σύννεφα. Από τη μορφή, το σχήμα των νεφών, μπορούμε να καταλάβουμε πότε έρχεται μια κακοκαιρία και πότε όχι. Υπάρχουν ιδιαίτερα τα υψηλά σύννεφα, τα σύρους, που μας προδίδουν τι καιρός θα έρθει τις επόμενες ώρες. Επίσης από τον ήλιο. Πώς δει, πώς ανατέλει, αν έχει σύννεφα ή δύση. Όλα αυτά βοηθάνε έναν άνθρωπο να καταλάβει τι καιρό θα έχει. Επίσης από τα ζώα, τα πουλιά. Άμα δούμε τους γλάρους να μην κυνηγάνε στο πέλαγος, αλλά να περιφέρονται στην παραλία. Έρχεται κακοκαιρία. Έρχεται κακοκαιρία. Τα μυρμήγκια, οι μέλισσες που δεν φεύγουν από τα μελίσια τους, τα μυρμήγκια που μαζεύουν τις χρυσαλίδες τους και κλείνουν τις φωλιές τους, τις μυρμηγκοφωλιές. Και αυτό σημαίνει κακοκαιρία. Σημαίνει κακοκαιρία, ότι έρχεται βροχή και ο άλλος προστατεύεται. Υπάρχουν τέτοια μηνύματα, αρκεί να μάθουμε να παρατηρούμε τη φύση, τα φυσικά φαινόμενα. Κάτι που δυστυχώς τα παιδιά μας δεν το κάνουν πια. Εκείνο που παρατηρούν πια είναι τα κινητά τους και τα λάπτοπ τους και οι υπολογιστές τους. Κοιτάνε πάντα χαμηλά και όχι ψηλά. Ένα σώμα πάντως που το κάνει αυτό, μια κίνηση που το κάνει αυτό, είναι οι πρόσκοποι. Ναι. Από τους οποίους έχετε περάσει. Ναι, βεβαίως. Έχω περάσει και είμαι ακόμα και μέλος της Γενικής Συνέλευσης. Σωστά. Και έχετε υπάρξει αρχηγός εκπαιδευτής, έχετε υπάρξει αρχηγός αποστολής, ελληνικής αποστολής που πήγε σε παγκόσμιο τζάμπορι. Έφορος σχολών, έφορος εκπαίδευσης, αρκετά χρόνια, αναπληρωτής γενικός έφορος. Σωστά. Και 8 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα μπορώ να πω ότι τον προσκοπισμό τον ξέρω αρκετά καλά. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, εμείς λέμε στα παιδιά να προσπαθήσουμε να κάνουμε μία πρόγνωση καιρού με βάση τα σύννεφα. Είναι μέσα στο προσκοπικό εγκόλπιο και όλα αυτά. Δεν είναι όμως τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον. Ίσως δεν το κάνουμε κι εμείς σωστά. Βέβαια. Έτσι. Σημασία έχει πώς το κάνεις το παιδί. Το λες σαν μάθημα. Το βιώνεις σαν παρατήρηση. Το παίζεις σαν παιχνίδι. Είναι θέμα του αρχηγού πώς θα κάνει αυτό το παιχνίδι, πώς θα περάσει αυτή τη γνώση στα παιδιά. Αν το κάνει όπως το κάνει ο δάσκαλος στο σχολείο, έχει αποτύχει. Αν το κάνει σαν παιχνίδι, θα τον τραβήξει. Αν το κάνει μέσα στη φύση, θα τον δελεάσει. Όπως οι αστερισμοί το βράδυ. Αν τους κάνεις με προβολή στον τοίχο, δεν λέει. Αλλά αν ξαπλώσεις το βράδυ και δεις τους αστερισμούς και με ένα φακό τους ταξιδέψεις στα βασικά αστέρια, θα τους μείνει για πάντα. Έτσι λοιπόν, ο προσκοπισμός είναι βιωματική κίνηση και στηρίζεται στις εμπειρίες και τα βιώματα. Αυτά προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε εμείς οι βαθμοφόροι, τα ενήλικα μέλη της κίνησης, εμπειρίες και βιώματα που θα μείνουν ανεξίτηλα στα παιδιά και θα τα δεχθούν και θα τα καλλιεργήσουν και θα τα μεταδώσουν και στα δικά τους παιδιά. Αυτό έχει σημασία στον προσκοπισμό. Σωστά. Και για να ξαναγυρίσουμε στη μετεωρολογία, πώς μπορεί να γίνει κάποιος στις μέρες μας μετεωρολόγος? Παλαιότερα από μαθηματικό ή φυσικό? Ή φυσικό, ναι. Και τώρα? Και τώρα, έτσι, γιατί βασικές γνώσεις που χρειάζονται είναι μαθηματικά, φυσική. Τώρα μπορεί και το γεωργικό κομμάτι, το αγροτικό κομμάτι,
οι αγρονόμοι, πώς τους λένε, τους γεωπόνους, και από τους γεωπόνους μπορεί να γίνει κάποιος μετεωρολόγος, γεωπόνος. Μετεκπαίδευση. Μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακό, στην φυσική της ατμόσφαιρας ή στην κλιματολογία. Στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια, στα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν τέτοια τμήματα και μεταπτυχιακά. Άρα δεν χρειάζεται να φύγει κανείς στο εξωτερικό. Όχι, καθόλου. Έχουμε πολύ καλά μεταπτυχιακά μετεωρολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στην Κρήτη. Και παίρνουν κόσμο. Υπάρχει ζήτηση. Νομίζω υπάρχει ζήτηση. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει δουλειά μετά. Γιατί σας εξήγησα ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει να κάνει προσλήψεις πολλά χρόνια μετεωρολόγων. Καλά. Όσοι φεύγουν δεν αντικαθίστανται. Όχι. Όχι. Καλύπτονται από το στρατιωτικό προσωπικό, όπως σας είπα, που οι συνάδελφοι, οι ένστολοι μετεωρολόγοι προέρχονται από τη σχολή Ικάρων. Α, πάει κάποιος στη σχολή Ικάρων και μπορεί από εκεί να μεταπηδήσει γίνει μετεωρολόγος, ναι. Όσοι Ίκαροι δεν μπορούν να γίνουν υπτάμενοι, είτε επειδή έχουν ασθενή όραση ή επειδή έχουν κάποια προβλήματα που δεν μπορούν να αντέξουν τις τούμπες στον αέρα και τις ζαλίζονται και τα λοιπά, πάνε σε άλλες ειδικότητες της αεροπορίας, όπως ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, μετεωρολόγοι, οικονομικοί ενδεχομένως και κάποιες άλλες ειδικότητες. Και από εκεί υπάρχει υλικό και γίνονται μετεωρολόγοι μετά επαγγελματίες στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Άρα η δίωδος από εκεί είναι ανοιχτή, αλλά από προσλήψεις μέσω δημοσίου δεν υφίστανται, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Μάλιστα. Μετά από 35 χρόνια ενασχόλησης, αν ξαναξεκινούσατε, θα το διαλέγατε αυτό το επάγγελμα? Νομίζω ναι. Μου ταιριάζει. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η φύση, γιατί γεννήθηκα με τους προσκόπους, από μικρός πρόσκοπος. Πάντα μου άρεσε η φύση, οι εκδρομές, και ήμουν άνθρωπος που παρατηρούσε τον ουρανό, τα αστέρια, το φεγγάρι, τον ήλιο, τα πουλιά, τα δέντρα, τα έντομα, και όλο αυτό το θέμα με βοήθησε πάρα πολύ στην δουλειά μου. Και ξέρετε, αν η δουλειά σου είναι και χόμπι σου, τότε γίνεσαι πολύ καλός. Γιατί τότε το αγαπάς. Το αγαπάς πραγματικά και δεν σε ενδιαφέρουν οι ώρες που καταναλώνεις διαβάζοντας ή παρατηρώντας ή εκτελώντας τη δουλειά σου. Αν κοιτάς πότε θα περάσει η ώρα να πας σπίτι σου, τότε δεν είσαι σε κανένα επάγγελμα καλός. Εκείνο που θα συνιστούσα στα παιδιά είναι αυτό που κάνουν, αυτό που αποφασίσουν να κάνουν, να το αγαπάνε πολύ, χωρίς να ενδιαφέρονται για το χρόνο που θα καταναλώσουν. Ή ίσως και τα χρήματα που... Και τα χρήματα, τα οποία είναι λίγα βέβαια στις μέρες μας, στους περισσότερους ανθρώπους στην Ελλάδα, αλλά χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Και στο τέλος θα πετύχεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα, τον καιρό του Πάσχα δεν θα μας τον πείτε. Όχι, δεν θα σας τον πω, γιατί δεν τον ξέρω. Και δεν θα είμαι χρήσιμος. Θα μπορώ να σας ενθουσιάσω, να σας πω ότι θα είναι ένας πολύ καλός καιρός, ή να σας απογοητεύσω λέγοντας ότι θα βρέχει. Δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η τάση του καιρού είναι ότι μετά από αυτές τις αστάθειες, από την Τετάρτη, Πέμπτη και μετά, ο καιρός ησυχάζει λίγο, φαίνεται ότι βελτιώνεται και σταματάνε οι έντονες βροχές και σταματάει αυτή η αστάθεια. Και φαίνεται ότι τα πράγματα θα εξομαλυνθούν. Αλλά τον καιρό του Πάσχα θα μπορώ να τον πω με πιθανότητες επιτυχίας πάνω από 70% την Κυριακή των Βαΐων ή τη Μεγάλη Δευτέρα. Μάλιστα. Οπότε θα περιμένουμε να σας δούμε τότε στην τηλεόραση. Όχι μόνο για εμένα, να μάθουμε... και τους άλλους τους συνάδελφους. Για να μάθουμε τον καιρό. Γιατί μην νομίζετε, και κανένας άλλος μέχρι στιγμής συνάδελφος δεν έχει τολμήσει να πει τον καιρό του Πάσχα. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Θεωρείτε σωστό αυτό που κάνουν τα τελευταία χρόνια να δίνουν στις κακοκαιρίες ονόματα? Είναι ένα αμερικάνικο εισαγόμενο προϊόν, η ονοματοδοσία των βαρομετρικών χαμηλών. Από τους νονούς που τα βγάζουν. Εδώ στην Ελλάδα τα βγάζει το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Υπάρχει μετεωρολόγοι και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι οποίοι είναι κυρίως ερευνητές μετεωρολόγοι, και γιατί σας είπα την αρμοδιότητα για τον καιρό της Ελλάδας τον έχει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά το Πανεπιστήμιο έχει και εκείνο μετεωρολόγους που ασχολούνται με την έρευνα και έχουν και εκείνοι κάποιους μετεωρολογικούς σταθμούς και εκείνοι δίνουν τις ονομασίες αυτών των
συστημάτων που έχουν έντονα φαινόμενα. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, γιατί λέμε, είδες τι έκανε, ξέρω εγώ, η υπατία ή ο, δεν ξέρω πώς λέγονται, διάφορες ονομασίες του καιρού. Και παρά να λες εκείνο το χαμηλό που μας επηρέασε εκείνες τις ημερομηνίες, αν πεις ένα όνομα είναι ίσως λίγο καλύτερο. Είναι και αυτό ένα νεόφερτο προϊόν που θα δούμε. Και αυτό αν αντέξει, θα φανεί. Δείχνει, ναι, θα φανεί. Είναι θέμα ανοχής και αντοχής. Άμα είναι χρήσιμο θα κρατήσει. Άμα δεν είναι θα απορριφθεί από τον κόσμο. Κύριε Αρνιακέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας δώσατε. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για την επιστήμη που υπηρετώ στους ακρίτες της Χίου και να τους βεβαιώσω ότι, και να σας βεβαιώσω και εσάς και εκείνους ότι ζείτε σε έναν ευλογημένο τόπο, καθαγιασμένο, αλλά και με υπέροχο καιρό και υπέροχη φύση. Και να με νύχια και με δόντια να προσπαθήσετε να τη διατηρήσετε. Εσείς και τα παιδιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.